Στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, κουβαλάμε την ευθύνη της προαγωγής της εξωστρέφειας της χώρας. Πρακτικά αυτό σημαίνει την δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για εξαγωγές, είτε πρόκειται για εξαγορές, για συγχωνεύσεις ή για την γενικότερη ανάπτυξή τους, καθώς επίσης και για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην χώρα μας. Το COVID, η πανδημία, ήταν κάτι που κανείς δεν το περίμενε και η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος γι' αυτό. Άρα λοιπόν κάτω από τις συνθήκες αυτές βάλαμε και εμείς στην οικονομική διπλωματία και εξωστρέφεια τις αντίστοιχες προτεραιότητες προκειμένου να κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά μας στην εποχή της πανδημίας. Κρατήσαμε μια ζεστή επαφή με τους εξαγωγείς, με τις ελληνικές επιχειρήσεις και με τους ξένους επενδυτές προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον για την μετά COVID εποχή. Στο κομμάτι της εξωστρέφειας έχουμε δύο οργανισμούς. Είναι το Enterprise Greece, το οποίο έχει την ευθύνη της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων αλλά και της προαγωγής των εξαγωγών, και τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό τα έχουμε μετασχηματίσει με τρόπο ώστε να μπορούν να λειτουργούν ψηφιακά. Άρα λοιπόν, virtual roundtables, business to business meetings, επαφές των δύο κοινοτήτων από τη μία πλευρά του κόσμου στην άλλη, είναι αυτό το οποίο προάγουμε αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης την διατήρηση στενών σχέσεων με τις χώρες και με τις επιχειρήσεις και με όλα τα funds τα οποία ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα μας, προκειμένου να γίνει αυτό είτε άμεσα κάτω από τις σημερινές συνθήκες, είτε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Άρα υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται, πράγματα τα οποία σχεδιάζονται, πράγματα τα οποία υλοποιούνται με ψηφιακό τρόπο και πράγματα τα οποία τα κρατάμε ζεστά προκειμένου για την μετά COVID εποχή. Σχεδιάζουμε τις δομές και υλοποιούμε έργα τα οποία πρόκειται να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, το οποίο περιλαμβάνει 90 ενέργειες που κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα ολοκληρώνουμε με το Repositioning Greece, που είναι η εικόνα της Ελλάδας που πρέπει να συνοδεύει κάθε δραστηριότητά μας που κάνουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό που θα λέγαμε η εικόνα, ο ήχος, το brand, το logo της χώρας μας, το οποίο να συνάδει όχι μόνο με την αρχαία μας ιστορία, όχι μόνο με τη φυσική ομορφιά του τόπου, αλλά και με αυτό που πραγματικά είμαστε ή που θέλουμε να είμαστε και να αντιπροσωπεύουμε μια εικόνα ενιαία σε κάθε δραστηριότητά μας.